Εκόντες οι μαθητέ αυτού νυχτός, τρέψους είναι αυτόν και ύπωση το λαό γέρθει από τον νεκρό και έστε η εσχάτη πλάνη κύρων της πρώτη. Έφυγε αυτής ο Πιλάτο, έχετε κουστοδίαν, υπάγετε, ασφαλίσαστε, ως είδατε, ιδέ πορευθέντε, εισφαλίσαντο τον τάχο. Σφραγίσαντες τον λίθο, μετά της του Μητροπολίτου Θεσσαλιώτητος και Φανεριοφερσάλων κύριου Κυρίου. Ευλαβεύσετε κληρικοί, ετοιμότατοι άρχοντες, λαέ του Θεού ηγαπημένε, τέκμεν κυρίω της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, ηλέορτοι παραπηδημούντες χριστιανοί. Και γάρ το Πάσχα ημών, υπερημών επίθυν Χριστός. Στον απόϊχο του πάθους και της ταφής του Κυρίου μας, που η Εκκλησία μας προσέφερε ως δυνατότητα μετοχής και βιώματος, επιθυμώ να επικοινωνήσω μαζί σας και από τα βάθη της αρχιερατικής μου καρδιάς να ευχηθώ ο Χριστός να είναι πράγματι για όλους μας, λυτρωτής και παρηγορητής σε κάθε φάση της προσωπικής και κοινωνικής μας ζωής. Όντως ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει για αυτή τη λυτρωτική από αγάπη θυσία του Κυρίου μας, που φέρνει καρπούς αγιασμού και δώρα ουράνιας ειρήνης, θεϊκής αγάπης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι αυτά που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη στους δύσμενους χρόνους που ζούμε και στην αλλοπρόσαλη παγκοσμιοποιημένη κοινωνική πραγματικότητα. Ελπίζοντας το Χριστό μας, υπακούοντας το θέλημά Του και αξιοποιώντας τα αγαθά της θυσιαστικής Του αγάπης, είμαστε βέβαιοι ότι και πάλι, όπως και πάντα, ο Κύριος της δόξης θα κάνει το θαύμα Του και θα συμβεί αυτό που ως διαπίστωση στην ιστορία του Ισραηλιτικού λαού και ως βεβαία εμπειρία ομολογούμενη ότι διήλθαμεν διαπυρός και σιδήρου και εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εις αναψυχή. Καλό και ευλογημένο και τούτο το Πάσχα ημών. Με πατρικές ευχές ο Μητροπολίτης ο Θεσσαλιώτητος και Φανεριοφερσάλων Κύριος. Χρόνια πολλά αδελφοί μου σ' όλους. Κάναμε την υπόλοιπη σχεδόν ακολουθία του τέλους του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου. Μας απομένει μόνο στους ναούς να πάρουμε το σώμα του Χριστού μας από τους επιταφείους με τρεις ύμνους και να το εναποθέσουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα, όπου για 40 μέρες πάνω σε αυτό θα τελείται η Θεία Λειτουργία και μετά η απόλυση της ακολουθίας του όρθρου. Θα επιθυμούσα όλοι να συνοδεύσουμε τον Κύριό μας στην ενορία του στον ναό του ο καθένας. Να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το έλεος του. Και μερικές ανακοινώσεις. Αύριο το πρωί θα γίνει η Θεία Λειτουργία στο ναό. Και 7 η ώρα. Το βράδυ πάλι 11 όσοι είστε θα γίνει η τελετή της Αναστάσεως και η Θεία Λειτουργία. Αξίζει τον κόπο να καθίσουμε
μία ώρα και 20 λεπτά κρατάει. Λίγη υπομονή και η μαγειρίτσα που μας περιμένει στο σπίτι θα είναι πιο νόστιμη. Τέλος, την Κυριακή, το απόγευμα, ώρα 6, στο Μητροπολιτικό Ναό, την Αγία Παρασκευή. Δεν θα γίνει σε κανέναν άλλον ναό η ακολουθία της αγάπης, εκεί κατεξοχή, ώστε με ένα στόμα και μια καρδιά να δοξάσουμε τον Χριστό μας, να τον παρακαλέσουμε να προειδανέψει η αγάπη μεταξύ μας και η ειρήνη στο έθνος μας. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, θα είμαι μαζί σας. Να ζείτε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Θα φύγουν οι επιτάφοι κατά την σειρά. Πρώτα ο Μητροπολιτικός Ναός. Μπορούμε να πάμε. Οι ψάλτες είναι ψάλτες.